Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο Milk Agri. Εγώ είμαι η Δέσποινα και σήμερα θα μάθουμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε μισό ποδαράκι. Πώς δημιουργείται δηλαδή το μισό ποδαράκι. Λοιπόν, αυτό που κάνω είναι πάντα κάνω τον αρχικό μου κόμπο. Υπάρχει σχετικό βίντεο για το πώς γίνεται ο αρχικός κόμπος και πώς το πρώτο γαϊτανάκι με τις αλυσίδες και θα δημιουργήσω 10 αλυσιδάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Όπως είχαμε μάθει και στο όπως δημιουργούμε άριχτα, απλά εδώ πέρα, επειδή θα κάνουμε μισό ποδαράκι, θα είναι 10 συν 2 αλυσίδες. Οπότε θα δημιουργήσω άλλα 2 αλυσιδάκια. 1, 2. Αυτό γίνεται για να γυρίσει το πλεκτό μας. Λοιπόν, παίρνουμε, έτσι όπως κρατάμε το βρονάκι πάνω από την κλωστή, το πάμε από κάτω και έχουμε το νήμα μας επάνω στο βελονάκι. Θα αφήσουμε 1, 2, τις 2 εξτρά αλυσίδες και θα μπούμε στην επόμενη. Βάζω μέσα το βελονάκι, πάω από το βελονάκι μου κάτω από την κλωστή, παίρνω και την τραβάω προς τα έξω και έτσι έχω δημιουργήσει 3 θηλιές επάνω στο βελονάκι. Θα ξαναπάρω την κλωστή, πάω κάτω από το νήμα, παίρνω το νήμα μου και το τραβάω και το περνάω κάτω από τις 3 θηλιές. Ωραία, και έχουμε δημιουργήσει το πρώτο μισό ποδαράκι. Λοιπόν, για να πάω στο επόμενο μισό μου ποδαράκι, τυλίγω το νήμα μου στο βελονάκι, να το ξανακάνω, δηλαδή το βελονάκι μπαίνει από κάτω, από το νήμα και κρατάμε εδώ πέρα το νήμα. Μπαίνω στο επόμενο αλυσιδάκι μου, πάω κάτω από το νήμα, παίρνω, βγάζω από το αλυσιδάκι το νήμα και έτσι δημιουργώ 3 θηλιές επάνω στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα πάλι από κάτω προς τα πάνω και το τραβάω και από τις 3 θηλιές μέσα. Και έτσι δημιουργείται το μισό ποδαράκι. Πάμε κάτω από το νήμα, το κρατάμε το νήμα εδώ, μπαίνουμε στην αλυσιδίτσα μέσα. Ξανακάνουμε αυτό το ίδιο πράγμα, παίρνουμε το νήμα, το τραβάμε έξω από το αλυσιδάκι, δημιουργούμε 3 θηλιές επάνω στο βελονάκι μας, ξαναπαίρνουμε το νήμα και το τραβάμε μέσα και από τις 3 θηλιές. Και έτσι δημιουργούμε τα μισά ποδαράκια. Έχουμε τις 2 αλυσιδίτσες, τις εξτρά που είχαμε κάνει στην αρχή, 1, 2, 3 ποδαράκια. Πάμε κάτω από το νήμα, κρατάμε το νήμα μας επάνω στο βελονάκι, μπαίνουμε στην αλυσιδίτσα μέσα, πάμε το βελονάκι κάτω από το νήμα, ξαναπαίρνουμε και το βγάζουμε από το αλυσιδάκι για να δημιουργήσουμε 3 θηλιές επάνω στο βελονάκι. Παίρνουμε ξανά το νήμα και το περνάμε και από τις 3 θηλιές. Και έτσι είπαμε, δημιουργούμε τα μισά ποδαράκια. Πάμε να το ξαναδείξουμε. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στο αλυσιδάκι, ξαναπαίρνουμε νήμα, το τραβάμε προς τα έξω για να δημιουργήσουμε τις θηλιές και ξαναπαίρνουμε νήμα και το περνάμε και από τις 3 θηλιές μέσα και έτσι δημιουργούμε το μισό ποδαράκι. Έχω κάνει 1, 2, 3, 4, 5 και πάμε να κάνουμε και τα άλλα 5. Μπαίνουμε στο αλυσιδάκι, τραβάμε την κλωστούλα, παίρνουμε το νήμα μας, το κρατάμε πάνω στο βελονάκι, μπαίνουμε στο αλυσιδάκι, παίρνουμε νήμα, τραβάμε προς τα έξω για να δημιουργήσουμε και τις 3 θηλιές, ξαναπαίρνουμε νήμα και το τραβάμε και από τις 3 θηλιές μέσα.
Πάμε να μετρήσουμε πόσα μισά ποδαράκια έχουμε κάνει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μα, συγγνώμη, μέτρησα και την αλυσίδα. Έχω την αλυσίδα εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, μισά ποδαράκια. Τώρα για να γυρίσουμε το πλεκτό μας, όπως κάναμε στην αρχή στο γαϊτανάκι μας, είναι εξτρά δύο αλυσίδες, έτσι θα κάνω και εδώ. Θα δημιουργήσω δύο αλυσίδες. Μία, δύο. Γυρίζω το πλεκτό από την άλλη τη μεριά, παίρνω κλωστή επάνω στο βελονάκι μου, είπαμε, έχουμε το βελονάκι από πάνω, το περνάμε από κάτω και παίρνουμε την κλωστή. Και θα μπούμε στο πρώτο αλυσιδάκι, μπαίνω, παίρνω το νήμα μου, έχω τρεις τυλιές επάνω στο βελονάκι μου και τραβάω το νήμα και από τις τρεις τυλιές, ώστε να δημιουργήσω το μισό μου ποδαράκι. Έχουμε κάνει ένα μισό ποδαράκι. Πάμε για το δεύτερο, παίρνω νήμα, μπαίνω στο πρώτο αλυσιδάκι, ξαναπαίρνω νήμα, το φέρνω προς τα πάνω, δηλαδή το βγάζω από το αλυσιδάκι, δημιουργώ τις τρεις τυλιές, ξαναπαίρνω νήμα και το περνάω και από τις τρεις τυλιές. Και έτσι δημιουργούμε και τη δεύτερη σειρά με τα μισά ποδαράκια. Έχω κάνει δύο. Πάμε για το τρίτο, παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε μέσα στο αλυσιδάκι, ξαναπαίρνουμε νήμα και το φέρνουμε έξω από το αλυσιδάκι, δημιουργούμε τις τρεις τυλιές και ξαναπαίρνουμε νήμα και το περνάμε και από τις τρεις τυλιές και έτσι δημιουργούμε το μισό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε μέσα στην αλυσίδα, παίρνουμε έξω το νήμα και το περνάμε και από τις τρεις τυλιές. Παίρνουμε, μπαίνουμε μέσα, ξαναπαίρνουμε και ξαναπαίρνουμε νήμα και το περνάμε και από τις τρεις τυλιές και έτσι δημιουργείται η πλέξη μισό ποδαράκι. Αυτό είναι. Αυτό που θα θυμάστε είναι όταν είναι να κάνουμε μισό ποδαράκι, στο αρχικό γαϊτανάκι είναι συν δύο αλυσίδες, ώστε να γυρίσει το πλεκτό μας και κάθε φορά που γυρίζουμε το πλεκτό θα φτιάχνουμε δύο αλυσίδες, ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε το πλεκτό από την άλλη τη μεριά. Πάμε να το ξαναδείξουμε. Παίρνουμε το νήμα μας, μπαίνουμε μέσα στο αλυσιδάκι, τραβάμε το νήμα προς τα έξω για να δημιουργήσουμε τρεις τυλιές, παίρνουμε το νήμα και το τραβάμε και από τις τρεις τυλιές μέσα για να δημιουργήσουμε το μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα, ξαναπαίρνω νήμα, το βγάζω από το αλυσιδάκι μου, ξαναπαίρνω νήμα και το περνάω και από τις τρεις τυλιές. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο αλυσιδάκι, τραβάω προς τα έξω το νήμα που έχω πάρει και παίρνω ξανά νήμα και το περνάω και από τις τρεις τυλιές. Και τελευταία, αν έχετε μάθει να κάνετε το άριχτο, αυτό πιστεύω, το μισό ποδαράκι, θα σας φανεί ακόμα πιο εύκολο. Όπως είπαμε, κάθε φορά που είναι να γυρίζω το πλεκτό μου από την άλλη μεριά, κάνω ένα, δύο αλυσιδάκια, το γυρίζω από την άλλη μεριά, παίρνω κλωστούλα πάνω στο πελωνάκι, μπαίνω στην αλυσιδίτσα, τραβάω το νήμα που έχω πάρει και ξαναπαίρνω νήμα και το τραβάω και από τις τρεις τυλιές μαζί και έτσι δημιουργείται το μισό ποδαράκι. Αυτή ήταν η πλέξη με το μισό ποδαράκι. Ελπίζω να έδωσα να το καταλάβετε όσο πιο καλά μπορώ, προσπάθησα. Αυτά από εμένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεό μου και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Φιλιά πολλά!